Εχμή του δόρατος στον τομέα της τεχνολογίας αποτελεί το PET scan, το οποίο εγκαθίσταται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Ένα πραγματικό δώρο της επιστήμης για τους ασθενείς και μια δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, που αθόρυβα και χωρίς τυμπανοκρουσίες προσέφερε το πολύτιμο ιατρικό μηχάνημα για να βοηθήσει ώστε να σωθούν ζωές. Είναι πραγματικά μεγάλη χαρά και μεγάλη συγκίνηση, γιατί για πάρα πολλά χρόνια υπήρξαν προσπάθειες από πάρα πολλά άτομα και τελικά με τη βοήθεια του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος καταφέραμε να φέρουμε στην Κρήτη το πρώτο μηχάνημα ποζιτρονικού τομογράφου. Επίσης είναι το πρώτο ψηφιακό σύστημα σε όλη την Ελλάδα, σε δημόσιο ίδρυμα. Μέχρι σήμερα, για να υποβληθούν οι καρκινοπαθείς σε εξειδικευμένες εξετάσεις, έπρεπε να ξεσπιτωθούν και να ταξιδέψουν εκτός Κρήτης, με ό,τι δυσκολίες προκαλούσε αυτό στους ίδιους τους ογκολογικούς ασθενείς, στις οικογένειές τους και την οικονομική επιβάρυνση ενός τέτοιου ταξιδιού. Όσοι χρειαζόταν μάλλον να κάνουν αυτή την εξέταση, έπρεπε να ταξιδέψουν τα τελευταία χρόνια στην Αθήνα. Εγώ όμως πρέπει να σας πω την προσωπική μου ιστορία, ότι το 2003 που χρειαστήκαμε για τον άντρα μου αυτή την εξέταση, ταξιδέψαμε στη Γερμανία και πολλοί άλλοι ασθενείς ταξίδευαν μέχρι να έρθει στην Ελλάδα. Τις επόμενες μέρες μπαίνουν και οι τελευταίες πινελιές ώστε να ξεκινήσει η λειτουργία του PET scan. Κάθε μέρα που περνά, η λίστα των πολιτών που θέλουν να υποβληθούν σε εξετάσεις μεγαλώνει, καθώς το ιατρικό μηχάνημα έρχεται με τη λειτουργία του να καλύψει το μεγάλο κενό που υπήρχε στο νησί μας. Αυτό τι επιπλέον κάνει? Μας δείχνει τι συμβαίνει μέσα στο κύτταρο. Δηλαδή, ενώ η αξονική βλέπει, έχει μια εξαιρετική διακριτική ικανότητα, βλέπει πάρα πολύ καλά μια βλάβη, εμείς θα μπορέσουμε να πούμε τι ακριβώς είναι αυτή η βλάβη. Πιστεύω ότι αυτό θα διευκολύνει πάρα πολύ τη ζωή των καρκινοπαθών και των οικογενειών τους και ψυχολογικά και κοινωνικά και οικονομικά. Τα περιμένουμε τους ανθρώπους από την Πολωνία να έρθουν να το συνδέσουν, το μηχάνημα. Θέλουν και αυτοί το χρόνο τους. Περιμένουμε τους τεχνικούς από την προμηθεύτρια εταιρεία να βάλουν όλα τα software, τα προγράμματα κτλ. Ευελπιστώ ότι μέσα Νοεμβρίου θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε και να προσφέρουμε αυτά που θέλαμε όλα αυτά τα χρόνια. Ένας αγώνας 18 χρόνων έχει έσει ο τέλος, καθώς η αγωνιώδης προσπάθεια για την εγκατάσταση του μηχανήματος γίνεται πράξη.